στην σέντρα ο Άλμπα με τον Οκόγιε, με τον Αγιβή. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Πρώτες μπαλιές είναι για την ομάδα της Πάφου. Σέντρα που βγαίνει με στόχο τον Αγίβη, εύκολα η κεφαλιά από τον Ντεπίνα. Θέλει να απομακρύνει με τον Αλαμπή η φιλοξενούμενη ομάδα. Μπάλα πάει στον Κέιτα. Πάσα από τον Ρωσάδο, δεν πέρασε με στόχο τον Ντίξον. Κατέληξε στον Κοντίνα, ο οποίος έχει έρθει ως δανεικός από το Αποέλο που δεν βρήκε θέση κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά και τον Πάρντο και τον Βάτερμαν. Και στην Πάφο τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι από τους πρωταγωνιστές από τον Ιανουάριο και μετά για την Πάφος FC. Σε παιχνίδια που έχει σπουδαίες αποκρούσεις. Να, ο Πάγκος του Ερμή με τον Νίκο Παναγιώτου. Ένα πλάγιο που είναι για την Πάφο με τον Θωμά Ιωάννου, τον μοναδικό Κύπριο στην εντεκάδα της Πάφου. Στον Ερμή υπάρχουν δύο Κύπριοι, ο Μαρτίνος Χρυσοφή και ο Νίκος Μουλαζίμης. Αρχαιολαδίτης ο Λεωνίδας Παναγόπουλος, ο τερματοφύλακας. Συνήθως είναι και βασικός ο Βασιλόγιαννης, ο οποίος σήμερα είναι στον πάγκο. Λάθος που έγινε, το πλάγιο που είναι για τον Ερμή. Όλα αυτά και ενώ είμαστε μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, καμία φάση μέχρι τώρα. Οι δύο ομάδες που μετρούν από μία νίκη την φετινή χρονιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Πάφος κέρδισε 2-0 τον Ερμή στις 27 Φεβρουαρίου. Ενώ ο Ερμής είχε τον Νοέμβριο εδώ στο Αμόχωστος, 28 Νοεμβρίου, είχε κερδίσει 2-1 την Πάφο. Αυτές είναι και οι δύο φετινές αναμετρήσεις. Τρίτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Να δούμε αν θα πάρει κάποιος κεφάλι στην κούρσα με τις νίκες όσον αφορά τα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν προκύψει δηλαδή νικηφόρο αποτέλεσμα σήμερα. Ιωάννου να κλειστράει, είπαμε είναι κακός αγωνιστικός χώρος, ειδικά από την πλευρά που είναι μπροστά από την κεντρική κερκίδα. Το μεγαλύτερο κομμάτι δεν έχει χορτό, χώμα είναι και σκληρό μάλιστα. Τη στιγμή που δεν είδα νωρίτερα να βρέχεται το γήπεδο Χλωτάπητας, φαντάζομαι ότι θα είναι έτσι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τους παίχτες, ειδικά σε κάποια σημεία του γήπεδου. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και προβλήματα με τραυματισμούς, γιατί σε τέτοια γήπεδα προκύπτουν προβλήματα τραυματισμών. Ένα πλάγιο με τον Κεϊτά να το εκτελεί γρήγορα για τον Ντεπίνα. Πάμε μια βόλτα από τον αγωνιστικό χώρο στον Άρη Κυριάκου που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πάγκους. Άρη προφανώς πολύ νωρίς, δεν ξέρω αν υπάρχει το οτιδήποτε. Αν και οι δύο τεχνικοί συνηθίζουν να παρακολουθούν όρθιοι τον αγώνα όπως κάνουν και σήμερα. Ναι, πάντως είναι γρήγορα στην αρχή οι δύο προπονητές. Με τον Νίκο Παναγιώτη να φωνάζει περισσότερο στους επιθετικούς του προκειμένου να ανεβάσουν τον ρυθμό και να πιέσουν ψηλά. Και τον Απόστολο Μακρύδη να θέλει περισσότερες σωστές πάσεις στον χώρο του κέντρου για να γίνει επικίνδυνη η παθιακή ομάδα και να ανελιχθεί απέναντι στον Παναγόπουλο. Ναι. Θα δούμε εδώ την παλιά προς τον Παναγόπουλο, πάει στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τους πάγκους, είναι και πολύ νωρίς. Έτσι, πράγματα, είναι λογικό. Εντάξει, είναι λογικό να φωνάζουν ατομικά σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Ναι. Αυτό που συνηθίζεται από τους προπονητές. Κάποιες ψυχολογικές ντόπες, αν θέλεις, από τους δύο τεχνικούς. Περισσότερο για να μπουν δυνατά οι ποδοσφαιριστές τους και για θέματα ψυχολογίας έτσι, σε αυτό το ξεκίνημα. Ναι, λογικό είναι αυτό. Να πούμε πάντως ότι έχει βάλει γκολ ο Εθνικός απέναντι στην Δόξα. Και αντιλαμβάνομαι, Άρη, ότι για τις δύο ομάδες το τι θα συμβαίνει στο Δασάκι την ίδια ώρα θα είναι σημαντικό και από ό,τι μας είπανε και από τους και από τις δύο ομάδες σίγουρα θα ακούνε τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άρα έχει ανοίξει το σκόρο Εθνικός και προηγείται 1-0 της Δόξας. Χωρίς γκολ το παιχνίδι στο Τσίριο ανάμεσα στην ομάδα της ΑΕΛ και τον Άρη Λεμεσού. Και εδώ βέβαια χωρίς γκολ, χωρίς φάση ουσιαστικά, παιχνίδι κέντρο αναγνωριστικό και για τις δύο ομάδες. Ντεπίνα, μπάλα που πάει για τον Σίργη. Πάρα πολύ καλός αυτός ο Ρουμάνος αμυντικός, ο Κρίστιαν Σίργη.
Παλιά που βγαίνει, δεν μπόρεσε ο Ντίξον, τρέχει ο Κεϊτά, τρέχει και ο Γκόμες για να προλάβει ο κάπτεν της Πάφου να δώσει την μπάλα για τον Αλαμπή. Θέλει να κατεβάσει αυτός. Πέρασε ο Αλαμπή, ωραία, κράτησε και την μπάλα εντός γηπέδου. Έδωσε όμως ένα χώρο που είναι μόνο Σιρ και απομάκρυνε ο Ρουμάνος η βαθιά μαλλιά. Απευθείας out, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Πεντάλεπτο πλέον στο αμόχωστος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική για αυτό το δεύτερο γκρουπ, μετά τα αποτελέσματα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε έτσι πως θα κυλήσει γενικά το, τόσο το δικό μας παιχνίδι εδώ στο Αμόχωστος, όσο και άλλες δύο αναμετρήσεις σε Δασάκη και Σύριο, το μίνι ντέρμπι αυτό της Λεμεσού, ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Άρη. Ο Ερμής, ο οποίος μετά τα δύο... τις δύο ήττες στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, από τις τρεις μάλλον, γιατί είχε χάσει από Δόξα, Πάφο και ΑΕΚ κατά σειρά, πήρε δύο συνεχόμενες νίκες που τον βοήθησαν από την τελευταία θέση που ήταν παρέα με τον Εθνικό να φτάσει στους 30 βαθμούς, με τις νίκες δηλαδή απέναντι στον Άρη, το 3-1 εδώ στο Αμόχωστος και το 1-0 με τον Εθνικό. Η Πάφο στην ίδια ώρα τρέχει ένα αίτητο σερί 4 αγώνων. Τελευταία ήταν για την Πάφο, ήταν στις 20 του Φλεβάρι απέναντι στον Απόλλωνα με 3-1 στο Τσίριο. Εδώ και ένα μήνα μετά δεν έχει ήττα. Κέρδισε 2-0 τον Ερμή, 3-1 την Δόξα στο Μακάριο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. 2-0 την Δόξα πάλι στην πρεμιέρα των play-off και 0-0 με τον Άρη. Στον αέρα η μπάλα, εκεί που είναι ο Γκρίγκετς, έδωσε κοντινή πάσα για τον Άλμπα, κρατάει ο Αργεντίνος και αυτός από τους παίχτες που έχουν βοηθήσει την Πάφο όσον αφορά τα αποκτήματα του Ιανουαρίου μιλάω. Ο Κόγε θέλει να περάσει, μπάλα που πήγε για τον Κμαλάτζε από εκεί για τον Άλμπα. Πάλι το 1-2 με τον Άλμπα να δίνει για τον Γκόμες. Η Πάφος να έχει την ευκαιρία μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, η κόντρα, πρώτο πόρνο στο παιχνίδι. Α, τελικά αφού βρήκε η μπάλα εκ νέου στον Ήψον Ντεμέλο. Έκανε ωραία κίνηση ο Ντεμέλο. Αρχικά το 1-2 με τον Άλμπα. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε στον Γκόμες. Βρήκε εκ νέου τον Βραζιλιάνο. Αλλά το γύρισμά του, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο και βρήκε εκ νέου στον ίδιο για να πάει μπάλα out τελικά και όχι σε corner. Για την Πάφο σίγουρα η απουσία του Μουτίνιο είναι σημαντική. Απ' την άλλη όμως έχει δείξει ο Απόστολος Μακρύς ότι έχει παίχτες για να αντικαταστήσουν το οποιοδήποτε κενό πρόβλημα προκύπτει από τραυματισμό ή από κάρτα. Μπαλιά που βγαίνει με στόχο τον Αγιβή, ο Σύργη, ο Ντεπίνα έδωσε υψωστή μπάλα. Ο αέρας είναι με το μέρος του Ερμής αυτό το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή η φορά του είναι της Πάφου. Να δούμε και αυτό αν θα είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στο παιχνίδι. Πλάγιο με τον Θωμά Ιωάννου. Σύργη μια πρώτη κεφάλια. Βουίξ. Να πάρει ο Ρωσάδο. Κμαλάτζε. Μπάλα με τον Θωμά Ιωάννου να βγάζει μια πάσα. Είναι μόνο Σύργη. Από εκεί ο Μουλαζίμης απομακρύνει. Και το πλάγιο είναι από τον Ματούκου. Πρώτου Κρις Ντίξον. Γρήγορα εκτελεσμένο το πλάγιο. Διόγκο Ρωσάδο έδωσε για τον Γκονζάλες. Πάλι ο Ρωσάδο. Ερμής θέλει να ανεβάσει σιγά σιγά απόδοση και τον ρυθμό του. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Πάφος. Αλλά είπαμε πολύ παιχνίδι κέντρου μέχρι τώρα και για τις δύο ομάδες. Πλάγιο που είναι για την ομάδα της Αραδίπου. Ντεπίνα, Γκόμες, έγινε το λάθος, πήρε ο Βουίξ, πέρασε ο Βουίξ, στα πόδια του Λατόρε, ένα σούτι κόντρα, out είναι. Δεν έχουμε δει πάντως μέχρι τώρα, Άρη, κάποια καλή φάση,
Δύο ομάδες πολύ, θα έλεγα επιφυλακτικές, αλλά ψάχνονται πολύ στην γραμμή του, στη μεσαία γραμμή. Ναι, ψάχνονται, είναι λογικό. Προηγουμένως έκανε γκέλι μπάλα και δεν μπόρεσε να την βρει γεμάτα ο παίκτης του Ερμή, ο Λατόρε. Ενώ πριν από στην τελευταία προσπάθεια της Πάφου ακούστηκαν πολλά μπράβο από τον Απόστολο Μακρύδη σε σχέση με, με την πρώτη πάσα που έπαιξαν οι παίκτες του για να έχουν την πρώτη ευκαιρία χωρίς τελική προσπάθεια τελικώς. Όμως, εδώ την κόντρα, ένα και το πρώτο κόρνερ. Ναι, όμως άρεσε στον Κύπριο τεχνικό αυτή η εναλλαγή μπάλας με Ήψον, Ντεμέλο και Άλμπα για να βρεθεί απέναντι στην εστία του Παναγόπουλου χωρίς να τελειώσει την φάση ο Ήψον, Ντεμέλο. Αυτά όσον αφορά τις πρώτες παρατηρήσεις και τις πρώτες δράσεις των δύο πάγκων. Ο Παναγιώτου φωνάζει περισσότερο στους παίκτες του προκειμένου να έχουν συνοχή. Να δούμε εδώ το κόρνερ. Θα δούμε το κόρνερ, δυνατά η μπάλα. Δεν βγήκε έξω. Γκονζάλες εκ νέου με κοντινή πάσα για τον Λατόρε. Έδωσε ύψος κεφαλιά από τον Σίρκη. Προσπάθησε. Καλή κίνηση από τον Ρουμάνο. Να, η πρώτη υποψία φάση είναι για τον Ερμή. Στο 12ο λεπτό με την ομάδα της Αραδίπου. Εδώ με τον Ρουμάνο τον Σίρκη να πιάνει την κεφαλιά. Αλλά εκτός ισορροπίας να την στέλνει αρκετά μακριά από την εστία του Κοντίνα. Άρη, για να ολοκληρώσει, αν έχει κάτι άλλο να πεις. Ναι, περισσότερη συνοχή ζητά ο προπονητής των γηπεδούχων. Ο Νίκος Παναγιώτος ζητά συνεχώς από τους ακραίους μπακ, τόσο τον Μαρτίνο Χριστοφίος και τον Δημήτρη Μουλαζίμη, να συμμετέχουν στο επιθετικό κομμάτι του Ερμή. Για να μπορέσει η ομάδα της Αραδίπου να βγάζει περισσότερους ποδοσφαιριστές μπροστά και να γίνει επικίνδυνη όσον αφορά τις τελικές προσπάθειες απέναντι στον Κοντίνα. Μάλιστα. Η μπάλα είναι για την Πάφο με τον Γκρίγκετ στη μεσαία γραμμή. Για να δούμε αν αυτή η φάση για τον Ερμή θα ξυπνήσει κάπως τις ομάδες και θα ανεβάσει λίγο την απόδοση και των μεν και των δε. Με τον Ματούκου να έχει πάει πάνω στην μπάλα για να δώσει τώρα συνέχεια. Ο Γκονζάλες έδιωξε. Ντίξον, ο Γουίξ. Ο Ντίξον κάνει κίνηση ο Κεϊτά. Στον Γουίξ πάει μπάλα. Από τη δεξιά πλευρά περιμένει ο Ντίξον. Προσπάθησε ο Γκρίγκετ. Κάνει ένα σουτ ο Κρι Ντίξον. Πέφτει ο Κοντίνα και μαζεύει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Με τον Κοντίνα να δίνει τώρα συνέχεια. Ένα δυνατό βολέ. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Αγίβη. Μαρτίνος Χριστοφή. Κράτησε μπάλα ο Ντεμέλο. Ο Γκόμες, ο Χριστοφή στον Άρα. Η μπάλα ο Ντεμέλο. Ο Γκόμες μάλλον προσπάθησε. Και σφύριγμα υπέρ του Ερμή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια δύσκολη φάση για τον ρέφερι, ούτε για τους συνεργάτες του. Με τον Μουλαζίμι να στέλνει την μπάλα στο σημείο που έγινε η παράβαση για να δοθεί εκ νέου συνέχεια στο παιχνίδι. Παίζουμε 13 λεπτά στο αμόχωστος. Τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ σε αυτά τα play-off. Wix. Χριστοφή. Μπάλα πάει για τον Ντίξον, από εκεί για τον Θείο Γουίξ. Κάνει κίνηση ο Χριστοφή, θα αναγκαστεί να γυρίσει πιο πίσω για τον Ντεπίνα. Κάνει το δυνατό σουτ. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι με τον αέρα ο Ερμής με το πλευρό του θα επιχειρήσει λογικά να κάνει κάποια σουτ εκτός περιοχής. Αυτό ήταν πολύ μακρινό, δυνατό μένα τον Ντεπίνα, αλλά πολύ άστοχο. Εδώ είναι ο αρχηγός της ομάδας Αραδίπου. Ήταν πάντως ένα από τα πολύ λίγα σουτ που έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα η γηπεδούχος ομάδα, το δεύτερο αν έχω σημειώσει σωστά. Για τον Ερμή, όπου υπάρχουν 4 παίχτες στο όριο, αν δηλαδή κάποιος τιμωρηθεί δεν παίζει την επόμενη αγωνιστική, 2 για την Πάφο, η οποία τώρα θέλει να βγει μπροστά εδώ, αλλά η μπαλιά για τον Τεμπέλο είναι πολύ δυνατή, εύκολα ο Παναγόπουλος βγαίνει και μαζεύει και κάνει και το δυνατό σουτ ψάχνοντας τον Wix. Θα κοντρολάρει ωραία αυτός. Την πίεση του Ντεμέλο για τον Χριστοφή αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Λατόρε. Φάουλ πάνω στον Λατόρε. Θα μπορούσε ενδεχομένως εδώ ο κύριος Καπούλης να αφήσει και το πλεονέκτημα. Κάρτα είναι. Πρώτη στο παιχνίδι για παίκτη της Πάφου και συγκεκριμένα για τον Μιγκέλ Άλμπα. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Πάει επικίνδυνα ο Άλμπα με απλωμένο το πόδι. Σωστή η υπόδειξη της παράβασης και η κάρτα από τον ρέφερι. Πρώτη στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με λίγο κάτω από τη σέντρα με τον Γκονζάλες να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει.
στο τέταρτο ακριβώς. Γκονζάλες δίνει ύψος στην μπάλα εκεί που θα προλάβει τελευταία στιγμή, θα διώξει σε κόρνερ ο Αλαμπή. Πρώην στόπερ της Ομόνιας, ο Ρασίντα Αλαμπή. Κάνει μια γενικά καλή χρονιά στην Πάφο. Βασικός και αναντικατάστατος για την ομάδα του Απόστολου Μακρύδη. Δύο κόρνερ για τον Ερμή, κανένα για την Πάφο μέχρι στιγμή στο τέταρτο που παίζουμε. Φωνάζει ο Κοντίνας στους συμπαίκτες του. Τώρα εκτελείται το κόρνερ χαμηλά, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Εκεί που κινεί τον Ντεμέλο, έχει κοντά τον Γκονζάλες, κρατάει ο Ντεμέλο και δίνει και το φάουλ ο κύριος Καπούλης πάνω στον Ψον Ντεμέλο από τον Γκονζάλες. Απόστολος Μακρύδης βλέπει τους παίκτες του προς το παρόν να μην έχουν απειληθεί ιδιαίτερα, αλλά να μην απειλούν κιόλας. Κάρτα στον Σύργη για διαμαρτυρία. Είπε κάποια πράγματα εκεί στον ρέφερι. Νάτος εδώ Σύργη. Πρώτη κίτρινη κάρτα και για παίκτη του Ερμή. Από τον Ρουμάνο, τον Κρίστιαν Σύργη. Περιμένουν, να το εδώ είναι το συμβάν με τον ρέφερι. Είδατε τον Σύργη έκανε κίνηση. Κάτι είπε και στον διαιτή. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη στον αγώνα επαναλαμβάνουν. Γκόμες για την Πάφο. Γκρίγκετς, ο Βίξπιρε. Ψάχνει να βρει τον Ντίξον, ο Αλαμπή με το στήθος. Κμαλάτζε. Απομάκρυνε ο Ματούκου. Μπαλά πάει στον Γκόμες και βγάζει μια μπαλιά δυνατή. Δεν είναι εύκολο εκεί να κοντρολάρεις μπάλα και να την κυνηγήσεις με αέρα δυνατό και την μπάλα στα ύψη. Αλαμπή. Χαμηλά. Το κεφάλι ο Λατόρε. Ο Αλαμπή προσπάθησε, έρχεται ο Κμαλάτζε. Γκόμες. Γκονζάλες για τον Λατόρε. Πλάγιο για τον Ερμή. Χειροκρότημα από τον Απόστολο Μακρύ. Προκύπτει κάτι από τους δύο παγκουσάρι όσον αφορά οδηγίες και ενώ παίζουμε πλέον 18 λεπτά. Όχι, ο Σύρκη ήρθε στον πάγκο του Ερμή να εξηγήσει τι είπε προηγουμένως στον κύριο Σκαβούλη για να δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Εντάξει, φώναξε και ο πάγκος του Ερμή για την κίτρινη που έδωσε εύκολο ο κύριο Σκαβούλη. Είχαν κάποια παράπονα. Ο Ρουμάνος εξήγησε στον Νίκο Παναγιώτου πως έγινε νωρίτερα φάουλ πάνω του, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης. Εντάξει, εδώ απομακρύνονται πίνα, έτσι δεν τρομολογείται φάση για την Πάφο. Από την μεριά του Απόστολου Μακρύδης είναι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής με την αμυντική διάταξη της ομάδας του. Πολλές φορές οι κεντρώοι ποδοσφαιριστές είναι κοντά στην αμυντική τετράδα της Πάφου και έτσι δεν αφήνουν περισσότερο τους Dixon και Wicks να πάρουν μπάλες και να γίνουν επικίνδυνοι. Αυτό αρέσει τον κύριο Απόστολου Μακρύδη και σε πολλές φορές χειροκρότησε τις προσπάθειες των παιχτών του. Στον αντίποδο ο Νίκος Παναγιώτης αυτό το ξεκίνημα φωνάζει συνεχώς στους παίκτες του να δώσουν γρηγορότερα την μπάλα μπροστά, ώστε να τρέξει ο Ερμής και να ευθυδιάσει την Πάφο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται εφικτό, γιατί και ο αντίπαλος επιστρέφει νωρίς πίσω στην άμυνα. Εντάξει, είναι λίγο πιο δυνατός ο αέρας σε σχέση με την έναρξη του παιχνιδιού. Ίσως αυτό να δυσκολεύει κάπως τις ομάδες και κυρίως όταν πάνε να βγάλουν κάποιες βαθιές μπαλιές, εκεί είναι λίγο πρόβλημα, θα έλεγα. Αντίθετα στις κοντινές πάσες που προσπαθούν να επιχειρούν και οι δύο, είναι καλύτερα τα πράγματα με τον Ντεμέλο να θέλει να περάσει το Μουλατζίμι, να παίρνει, να κόβει μπάλα ο αμυντικός του Ερμή. Κοντά ο διαιτής έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι, δεν υπήρχε κάποιο φάουλ. Ντίξον πέρασε από τον Ματούκου. Έρχεται ο Γκρίγκετς, φάουλ για την ομάδα της Πάφου από τον Ντίξον πάνω στον Γκρίγκετς. Εδώ στο πλάνο μας, ο αμυντικός μέσος Νεάρη. Να αναφέρουμε την εσωτερική αλλαγή που έκανε πριν λίγο από τον Μακρύδη. Πήρε το αριστερά τον Ντεμέλο και φέρε δεξιά τον Οκόγε. Αυτό έχει γίνει πριν 2-3 λεπτά. Ναι, ναι. Το επισημαίνει. Πάσα από τον Ντεπίνα για τον Παναγόπουλο. Έδιωξε με τη μία. Η μπάλα πήγε για τον Χμαλάτζε. Πήραν του Ερμή με τον Γκονζάλες που έχει μπει με αρκετή διάθεση στο παιχνίδι. Ο Φρανσίσκο Γκονζάλες. Από τα πόδια του ξεκινούν οι περισσότερες προσπάθειες για την ομάδα της Σαραδίπου μέχρι τώρα. Σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Παιχνίδι μετάδοση του αγώνα είναι προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown και του ομίλου εταιριών JP Βασιλόπουλος.
όλα όσα γίνουν στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για αυτή την τρίτη αγωνιστική των play-off. Με το βάρος βέβαια να πέφτει στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και το ΑΠΟΕΛ, θα μπορείτε να τα δείτε με λεπτομέρειες αλλά και με την πρωτοποριακή ανάλυση φάσεων που έχουμε υιοθετήσει εδώ στην Cita Vision, στην εκπομπή μας, στη νέα μας εκπομπή. Στο ραντεβού μας κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 και 4, ώρα για μπάλα, με όλα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο αλλά και στον κόσμο, στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε από τα αθλητικά κανάλια της Cita Vision. Και είναι πάρα πολλά, ειδικά τώρα που πάμε προς το τέλος των περισσότερων πρωταθλημάτων, γίνονται σπουδαίες μάχες παντού. Πλάγιο από το Λατόρε για την Πάφο. Περιμένουμε να δούμε την πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι, την πρώτη πολύ μεγάλη φάση για κάποια από τις δύο ομάδες. Η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα, μια κεφαλιά του Σύργη μέσα στην περιοχή εκτός ισορροπίας. Η μπάλα πήγε πάντως μακριά από την εστία των φιλοξενούμενων. Ο Σύργη Περιού, ο λόγος, έδωσε για τον Ντίξον, δεν κοντρόλαρε καλά, έκλεψαν τη Σπάφου με τον Θωμά Ιωάννου. Θα δίνει κοντά για τον Αγιβή, θέλει να περάσει ο Μουλαζίμι σε πλάγιο. Πάλι για την Πάφο. Αγιβή. Φάουλ που είναι... Όχι, δεν έδωσε φάουλ, έδωσε πλάγιο. Ζητάει φάουλ ο Αγιβή. Νομίζω ήταν σωστός εδώ ο διαιτητής. Κεφαλιά των Χμαλάτζε, πέρασε ωραία ο Άλμπα. Θέλει να βγάλει όμως η μπαλιά, δεν είναι καθόλου καλή. Ούτε για τον Οκόγε, ούτε για τον Αγιβή που ήταν αρκετά πιο πίσω. Κατέληξε η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Λεωνίδα Παναγόπουλου. Βγήκε στην πορεία της μπάλας ο Ματούκου, σε πλάγιο είναι. Πρώτου Ντίξον, πάει ο Κεϊτά, γρήγορα το εκτελεί Λατόρε, πάλι ο Κεϊτά. Πρώτο σκόρερ του Ερμή στο φετινό πρωτάθλημα. Για την Πάφο πρώτο σκόρερ ο Μάτσι, αλλά είναι στον πάγκο σήμερα ο Ολλανδός. Και η Τα προβολή από τον Χμαλάτζε. Ένα πλάγιο με τον Μουλαζίμι. Ρωσάδο ψάχνει να γυρίσει πιο πίσω για τον Γκοντζάλες, αυτός για τον Μουλαζίμι, σέντρα του τελευταίου ο Γουίξ, η κεφαλιά έξω από τον Κρις Ντίξον, η κεφαλιά πέρασε δίπλα από τον Γουίξ, δεν έφτανε την μπάλα και ήρθε ο Ντίξον για να κάνει την κεφαλιά. Αυτή είναι όντως η πρώτη καλή στιγμή για τον Ερμή στο παιχνίδι, στο 23 με τον Κρις Ντίξον να πιάνει την κεφαλιά και την μπάλα να πηγαίνει ελάχιστα έξω από την εστία του Γκοντίνα. Κρις Ντίξον πρωταγωνιστή σε αυτή την φάση, σέντρα ωραία από τον Μουλαζίμι. Βλέπετε τον Ντίξον να παίρνει την κεφαλιά και να απειλεί ο Ερμής με το 1-0. Γκονζάλες, φάουλ είναι για τον Ερμή. Τον Ματούκου πάνω στον Φρανσίσκο Γκονζάλες. Και ο Γκονζάλες και ο Μουλαζίμις πάνω στην μπάλα. Φέρνει κόσμο ο Ερμής στα καρέ του Γκοντίνα, θέλοντας να εκμεταλλευτεί αυτή την στημένη φάση. Γκονζάλες τώρα εκτελεί, βάζει φάλτσο, καλή εκτέλεση, κεφαλιά. Η μπάλα πάει σε πλάγιο από τον Γκρίγκετς, πάλι για τον Ερμή. Ένα πλάγιο πάει ο Μουλαζίμις για να το εκτελέσει, έχει δυνατά χέρια. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αυτό κάνει. Έσκασε η μπάλα με Γκοντίνα και Γουίξ τελικά τον πορτιέρο της Πάφου να μαζεύει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Νίκος Παναγιώτου βλέπει την ομάδα του να κρατάει περισσότερο μπάλα, έστω και οριακά, από την Πάφο. Να έχει μια-δυο φάσεις καλύτερες σε σχέση με τους φιλοξενούμενους του Απόστολου Μακρύδη, αλλά μέχρι τώρα την ουσία δεν την έχει ούτε η μία ούτε η άλλη ομάδα, αφού παραμένουμε σε αυτό το ισόπαλο 0-0 και ενώ παίζουμε 25 λεπτά αγώνα στο αμόχωστος. Μέτριο παιχνίδι θα έλεγα. Βίξ. Ρωσάδο άνοιξε περισσότερο, ήρθε ο Γκρίγκετς. Ντεμέλο. Μαλάτζε μακριά. Δεν υπάρχει αντίπαλος. Μάλλον συμπαίκτης αντίπαλος μόνο εκεί ο Μουλαζίμις. Πάλι ο Ντιόγκο Ρωσάδο, Θεοβίξ,
Ρωσάδο πάει κοντά του ο Ματούκου. Ανάμεσα σε δύο το πλάγιο που είναι για τον Ερμή. Περιμένουμε να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο πάλι με τον Μουλαζίμι. Πάλι στο ίδιο σκηνικό ουσιαστικά, να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Γκοντίνα. Πάλι δυνατά, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Γουίξ. Άλλαξε πορεία, ο Άλμπα έδιωξε. Τρέχει ο Μαρτίνος Χριστοφή, τρέχει και ο Κόγε. Ένα γύρισμα με τον Γκόμες να απομακρύνει εκεί που είναι πάλι ο Μαρτίνος Χριστοφή. Και πίσω για τον Παναγόπουλο. Ντεπίνα. Σε πολύ αργό τέμπο πάλι το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Γκρίγκετς. Παλιά για τον Ντεμέλο. Τρέχει ο Βραζιλιάνος, θέλει να περάσει τον Μουλαζίμι. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Σίργκη όμως. Κρατάει ο Ρουμάνος και φάουλ από τον ύψον Ντεμέλο. Πάνω στον Κριστιαν Σίργκη. Τέλος. Εδώ και η φάση για την Πάφο. Δεν ξέρω, Άρη, από τους δύο προπονητές αν κάτι λένε για το ρυθμό, διότι είναι πολύ χαμηλό το τέμπο. Και νομίζω ότι ο ένας ή ο άλλος μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με αυτό που βλέπουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή ο κ. Μακρύδης συνομιλεί με τον πάγκο του. Τώρα γύρισε μπροστά για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες που δεν παίρνουν οι επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές, δεν πάει μπάλα μέχρι εκεί εύκολα. Και περισσότερο η τριάδα που παίζει μπροστά δεν επιστρέφει για να πάρει μπάλες και να δημιουργήσει καταστάσεις. Ναι. Έχει κάποια παράπονα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Τώρα γίνεται ένα λάθος από τον Κρίκετ. Θα δούμε την προσπάθεια με τον Κεϊτά. Όχι, δεν μπορέσε ο ίδιος να περάσει. Έδιωξε ο Αλαμπίνε Άρη. Ναι, περιμένει περισσότερα πράγματα από τους παίκτες που παίζουν μπροστά. Δεν έχει ταχύτητα, κυρίως η ομάδα του Αποστόλου Μακρύδη θεωρεί, επειδή οι ποδοσφαιριστές που παίζουν μπροστά δεν παίρνουν μπάλες εύκολα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με το. Έχουν τροφοδοτηθεί μέχρι τώρα. Ναι. Και ήδη δεν έχουν μπει στο παιχνίδι. Ο Ερμής σιγά σιγά παίρνει λίγα μέτρα και προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Για την ώρα όμως δεν έχουμε ταχύτητα από καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και δεν δρομολογούνται εύκολες καταστάσεις απέναντι στις δύο εστίες. Μάλιστα. Λοιπόν, η Πάφος που έχει κατοχή με τον Ιωάννου έδωσε για τον Αγιβή. Κόντρα φάουλ είναι στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στο Θωμά Ιωάννου. Άφησε αρχικά το πλεονέκτημα ο ρέφερι, αλλά σωστά το σφυρίζει την παράβαση. Και όντως έγινε φάουλ πάνω στον Ιωάννου. Πάφος έχει ένα φάουλ αρκετά μακριά βέβαια από την εστία του Παναγόπουλου. Δεν ξέρω αν θα γίνει μια βαθιά μπαλιά με κόντρα τον αέρα. Πάντως πιθανότητα αυτό να προσπαθήσουν. Να δούμε. Ο Ιωάννου έχει πάρει λίγα μετραφόρα. Τώρα εκτελεί με δύναμη πάνω στα χέρια του Παναγόπουλου. Κανένα πρόβλημα για τον Ελλαδίτη Πορτιέρο. Κάνει το δυνατό βόλε ψάχνοντας τον Κεϊτά. Κεφαλιά από τον Ματούκου. Έρχεται ο Γουίξ. Κεφαλιά από τον Ιωάννου. Παλά για τον Ντεμέλο. Θέλει να κοντρολάρει. Έρχεται ο Γκονζάλες για να τον μαρκάρει. Πλάγιο που είναι για την Πάφο. Να ο Ήψον Ντεμέλο. Τώρα το πλάγιο που εκτελέστηκε με τον Αγιβή να κερδίζει νέο πλάγιο από τον Σίργκη. Πλησιάζει Πάφος προς την περιοχή του Παναγόπουλου πάντως. Ωραία πέρασε ο Άλμπα. Βγάζει και την παλιά πάνω στον Αγιβή από μάκρινα. Με τον Λατόρε οι γηπεδούχοι. Ντίξον, Γουίξ. Και η ΤΑ θέλει να περάσει από τον Ματούκου. Η κόντρα δεν βγήκε μπάλα εκτός. Και η μπάλα είναι για την Πάφο. Νομίζω από τον Κεϊτά, όχι ανάποδα. Από τον Ματούκου βγήκε εκτός. Βρήκε μπάλα στο τέλος. Και πλάγιο νέο για την ομάδα του Ερμή. Πάει κάπως να ανέβει ο ρυθμός του αγώνα με τον Ερμή. Τώρα να θέλει να φέρει κόσμο στα καρέ του Γκοντίνα. Και η ΤΑ, Γουίξ. Ρωσάδο. Γκονζάλες, έδωσε ύψος για τον Μουλαζίμι. Δεν είναι καλή μπαλιά και επαναλαμβάνω, με αυτόν τον τρόπο είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που με τον αέρα που υπάρχει δεν μπορείς να ελέγξεις την μπάλα σε
τέτοιου είδους πάσες ή εμπνεύσεις εν πάση περιπτώσει. Πάμε στο ημίωρο, χωρίς να έχουμε δει κάτι το συγκλονιστικό, μέτριο γενικά παιχνίδι, με τις δύο ομάδες προς το παρόν να συμβιβάζονται σε αυτό το ισόπαλο 0-0. Δεν δείχνει κάποια από να βγει με περισσότερο ποδοσφαιρικό θράσος στην επίδεση. 58% είναι η κατοχή της μπάλας για τον Ερμή, ο οποίος όντως κρατάει περισσότερη μπάλα, 42 για την Πάφο. Κεφαλιά από τον Χριστοφή Ντίξον, προσπάθησε ο Γκρίγκετς πρώτου Wicks, πήρε μπάλα ο τελευταίος Μαρτίνος Χριστοφή, ζητάει ο Ντίξον, κρατάει ο Χριστοφή, πάλι ο Κρις Ντίξον. Γκονζάλες για τον Ντίξον, κεφαλιά του Αλάμπη. Ο Κόγιε που έχει γυρίσει και αυτός για να βοηθήσει στον Γκόμες. Διώχνει ο αρχηγός τώρα εκεί που είναι ο Αγιβή. Ο Σίργη απομακρύνει. Αλάμπη πήγε να ευνηδιαστεί, τελικά θα δώσει για τον Γκόμες. Λατόρε, Wicks. Για τον Ρωσάδο το γύρισμα του τελευταίου. Τρέχει ο Ντίξον, ευκαιρία, γκολ 1-0. Σε ολιγορία της άμυνας της Πάφου, ο Κρις Ντίξον και ραυνοβολή από τα 3 μέτρα των Γκοντίνα. Να λοιπόν, ο Ερμής εξαργυρώνει την κατοχή μπάλας που είχε στο παιχνίδι. Κράτησε περισσότερο μπάλα και προσπάθησε κοντά στα καρέ της Πάφου, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Έρχεται όμως εδώ ο Ντίξον με ένα πολύ δυνατό σούτ από κοντινή απόσταση. Εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα της Πάφου, βρήκε χώρο στην πλάτη των αμυντικών της φιλοξενούμενης ομάδας και γράφει έτσι στο 32. Βλέπετε εδώ μόνο στον Ντίξον η βολίδα 1-0. Αλλαγή δεδομένων στο παιχνίδι με το προβάδισμα της ομάδας Σαραδίπου απέναντι στην Πάφος FC στο 32ο λεπτό με τον Κρις Ντίξον. Πάμε στους δύο πάγκους για να μας πει ο Άρης τι λένε από αντιδράσεις μετά τον γκολ του Ντίξον. Πρώτο στο παιχνίδι, Άρη. Ναι, ευχαριστημένοι γηπεδούχοι, ευχαριστημένος και ο προπονητής του Ερμή, ο Νίκος Παναγιώτου. Μοίρασε πολλά μπράβο στους παίχτες που συμμετείχαν στο γκολ της ομάδας του, και ο Wicks που πίεσε ψηλά, αλλά και ο Ντίξον που ακολούθησε την φάση γιατί έκανε γκέλι μπάλα και πιάσε τον ύπνο τους αμυντικούς της Πάφου. Σκόραρε και έτσι αλλάζουν τα δεδομένα με αυτό το γκολ, με τον Ερμή να μπαίνει μπροστά και πλέον να μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα τις κινήσεις της η ομάδα του Ερμή στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ακριβώς. Ο Ερμής, ο οποίος τώρα με τον Γκονζάλες θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out, είναι το τέταρτο γκολ του Ντίξον με την φανέλα του Ερμή. Άτος εδώ ο σκόρερ, όμορφο γκολ. Άπιαστο το κοντινό σούτ από τον Ντίξον, δεν υπήρχε θέμα ο Κοντίνα να κάνει κάτι καλύτερο με τη δύναμη που είχε η μπάλα και την απόσταση όπου έγινε το σούτ από τον Άγγλο επιθετικό. Για να δούμε ο Ερμής τώρα πώς θα διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα και τι μπορεί να κάνει Πάφος. Με τον Γκοντίνα. Να ετοιμάστε να δώσει συνέχεια. Παίζουμε 34 λεπτά στο παιχνίδι, εδώ και 2 λεπτά προηγείται ο Ερμής. Γκοντίνα το δυνατό βολέ, με τον Αγιβή να προσπαθεί να παίρνει την κεφαλιά. Τον Σίργη να διώχνει εκεί που κινείται ο Λατόρε, η κάθετη για τον Κεϊτά. Σίργη, Γκονζάλες, δεν έκανε το κοντρόλο Λατόρε. Έρχεται ο Ντεμέλο, πήρε ωραία μπάλα ο Βραζιλιάνος. Θέλει όμως βοήθεια, έγινε το λάθος ο Ντίξον, πήραν οι του Ερμή με τον Ρωσάδο να βγάζει πάλι για τον Ντίξον. Κυνηγάει ο Γκόμες, κάνει την προβολή και κλέβει με υποδειγματικό τρόπο ο αρχηγός της Πάφου. Ο Κόγε, προβολή και να δούμε φάουλ έχει δώσει ο ρέφερι για την Πάφο. Νίκος Παναγιώτου σαφώς είδε με ικανοποίηση την ομάδα του να προηγείται λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και θα είναι σίγουρα σημαντικό για τον Ερμή να το κρατήσει, να το διευρύνει αυτό το υπέρ του προβάδισμα. Ντεπίνα, Ρωσάδο,
Φάουλ είναι για την ομάδα του Ερμή. Φάουλ που έκανε ο Κόγε. Παρατηρήσεις από τον διαιτή. Κάρτα δεν θα βγάλει. Θυμίζω από μία κάρτα Σύργη και Άλμπα. Μία για την κάθε ομάδα. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση με το φάουλ που έγινε πάνω στον Ντιόγκο Ροσάδο. Εθνικός Δόξα έχει γίνει 1-1 το παιχνίδι. Πάμε εκεί, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι ο Εθνικός παλεύει και μόνο για την νίκη. Η Δόξα θέλει αποτέλεσμα για να ξεφύγει και αυτή από την κάτω ζώνη. Γύρισμα ωραίο του Λατόρε. Ο Ντίξον δεν κάνει το καλό κοντρόλ. Απομάκρυναν οι φιλοξενούμενοι εκεί που είναι ο Ντεμέλο. Για να δούμε αν υπάρχουν τώρα προϋποθέσεις εδώ για την Πάφο με τον Μουλαζίμι να πιέζει τον Άλμπα. Φάουλ πάνω στον Αργεντίνο από τον Νίκο Μουλαζίμι. Να φάουλ σε καλό σημείο για την Πάφο, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάει μπροστά και ο Αλαμπή και ο Ματούκου, δηλαδή οι δύο ψηλοί στόπερ που έχει η Πάφο Σευσή. Μπροστά είναι και ο Αγιβή. 7 παίχτες της Πάφου. Κεφαλιά προς τα πίσω με τον Παναγόπουλο να μαζεύει. Κεφαλιά που είναι από τον Γκρίγκετς. Όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Παναγόπουλος εδώ μάζεψε σταθερά και έδωσε για τον Σύργη. Μουλαζίμις. Χριστοφή πρόλαβε μπάλα, κοντά ο Γκόμες, η προβολή πλάγιο είναι. Τον Μαρτίνο Χριστοφή να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Ερμής που προηγείται. Βουίξ. Αλαμπή προσπάθησε να διώξει, πάτησε για τον Ροσάδο. Χριστοφή κάνει κίνηση ο Ροσάδο. Ντίξον. Έγινε το λάθος από τον Άγγλο. Άλμπα. Μακριά για τον Αγιβή, τον Οκόγε μάλλον να κυνηγά και τον Αγιβή να είναι πιο κοντά στην μπάλα. Πήρε ο Αγιβή. Στον αέρα με τον Λατόρε και τον Αλαμπή τελικά να επιστρέφει για τον Γκοντίνα. Οκόγε. Μπαλιά, εκεί που ο Αγιβή δεν προλαβαίνει, ο Σύργη θα έχει εύκολο έργο. Με τον Βουίξ να πιάνει την κεφάλια, τον Κεϊτά να κρατάει. Σέντρα, καλή ευκαιρία, δεν θα μπορέσει ο Κεϊτά να πλησιάσει προς την πορεία της μπάλας και ενώ βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Πάφου, αλλά κατέληξε απευθείας out. Γιατί πήγε με πολύ δύναμη η σέντρα, θα μετώπισαν στο σημείο που έκανε κίνηση ο Κεϊτά, αλλά δεν προλάβει ο τελευταίος. Με τον Γκοντίνα. Τώρα να δίνει συνέχεια. Λατόρε. Άλμπα. Για τον Ναοκόγε. Έβαλε το σώμα του όσο έπρεπε ο Χριστοφή για να κόψει την πορεία του Οκόγε. Και θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος, αλλά θα προλάβει την ίδια ώρα και ο Παναγόπουλος να βγει και να μαζέψει την δυνατή μπαλιά του Άλμπα. Αλαμπή με τον Ντίξον. Από τη μία πλευρά στην άλλη, από τον ένα τροματοφύλακα στον άλλον, εκτός γηπέδου για την ομάδα της Πάφου. Άρη βλέπω τον Μάτσι να έχει ξεκινήσει προθέρμανση, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση για αλλαγή έτσι γρήγορα. Και ωραίο πλάνο εδώ με τον Μπόμπιρα στο καρότσι να προσπαθεί η μητέρα του να τον κοιμήσει. Λοιπόν, Άρη,
Προς το παρόν δεν υπάρχει διάθεση. Δεν έδειξε αλλαγή, κάτι. Απλά ναι. Δεν έδειξε κάτι. Να το κάνει από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Για την ώρα κάνει προθέρμανση ο Μάτση. Τώρα πήγε για προθέρμανση και ο Νταμαχού, ναι. Ο οποίος λείπει από τον χώρο του κέντρου και ίσως να είναι ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιεί τουλάχιστον το επιθετικό κομμάτι της ΠΑΦ σε σχέση με όσα είδαμε στους προηγούμενους αγώνες. Πολύ, πολύ μετρία μεσοεπιθετικά η ΠΑΦ. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα ο κ. Μακρύδης για να δει τουλάχιστον την ομάδα του να βγαίνει πιο ψηλά στην συνέχεια του παιχνιδιού. Κάτι που δεν είδαμε στο διάστημα που προείδαμε. Στο ξεκίνημα του σημερινού αγώνα. Οπότε περιμένουμε κάποια αλλαγή και για διαφοροποίηση της εικόνας της ΠΑΦ στη συνέχεια. Λοιπόν, η μπάλα που είναι για τον Ερμή με τον Λατόρε να δίνει για τον Κεϊτά. Αυτός για τον Ρωσάδο πάτησε ωραία για τον Κεϊτά. Θέλει να βγει σαν αντεπίδεση ο Ερμής με τον Κεϊτά να κρατάει η μπάλα. Να αφήνει για τον Γκονζάλες. Έχουν επιστρέψει όμως οι της Πάφου. Χριστοφή Γκονζάλες πίσω για τον Ντεπίνα. 5 λεπτά ακόμα, αν υπάρχει κάποιο επιπλέον λεπτό καθυστερήσεων. Ο Σύργη που κάνει και σήμερα πολύ καλή δουλειά. Φάουλ είναι πάνω στον Ρουμάνο. Το Σύργη, νάτος εδώ στο πλάνο, έχουν όλοι να λένε τα καλύτερα λόγια στην ομάδα της Σαραδίπου. Γενικά έχει κλέψει τις εντυπώσεις από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Γκονζάλες. Βγαίνει μια μπαλιά. Out είναι τελικά. Δεν βρήκε σε παίκτη της Πάφου. Την προσπάθεια που έκανε ο Ντιόγκο Ρωσάδο. Ο Ερμής είναι καλύτερος σε ένα μέτριο παιχνίδι, για να το πούμε έτσι απλά, μέχρι τώρα στα 42 λεπτά αγώνα. Και αυτό είναι και το στοιχείο το οποίο κάνει τη διαφορά. Το γκολ του Ντίξον στο 32 χωρίζει τις δύο ομάδες αυτή την ώρα. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα πάμε με αυτό το σκορ στο ημίχρονο. Και θα δούμε την αντίδραση της Πάφου στο δεύτερο μέρος. Αν δηλαδή προσπαθήσει να ανακατέψει την τράπουλα ο Απόστολος Μακρύδης και να βελτιώσει την ομάδα του μεσοεπιθετικά, γιατί εκεί μέχρι τώρα είναι εντελώς ακίνδυνοι οι φιλοξενούμενοι. Και κυρίως αν θέλει να εκμεταλλευτεί και τον αέρα, ας πούμε το στοιχείο των καιρικών συνθήκων, τον αέρα που θα είναι υπέρ της στο δεύτερο ημίχρονο, όσο μπορεί να βοηθήσει κάτι τέτοιο σε ένα παιχνίδι. Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό. Γκρίγκετς, Αλαμπή. Να πιέσει ο Ρωσάδο. Κοντίνα για τον Γκόμες. Τρέχει ο Ντίξον. Κρατάει ο Γκόμες. Φάουλ από τον Κρις Ντίξον. Έξτα φάουλ για την ομάδα της Αραδίπου. 10 για την Πάφο. Μιλάμε για τα κερδισμένα. Θα το τονίσω αυτό. Ντεπίνα. Μπάλα που πάει εκτός. Στις σημερινές μας μεταδόσεις ξεχωρίζει το ΑΕΚ από ΕΛ αργότερα στις 6 Cita Vision Sports 1 αυτή η αναμέτρηση και θυμίζω ότι το pregame αρχίζει νωρίτερα 5 και 20 για το παιχνίδι αυτό. Τότε να μπορούμε στην ίδια ώρα για την Premier League. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Η μπάλα χαμηλά, ευκαιρία, corner είναι. Πρώτο στο παιχνίδι για την Πάφο στο 43. Αυτός που έχει διαθέτει ύψος σαν ομάδα και θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό για μια στιγμένη φάση όπου μπορεί να υπάρχουν καλές προϋποθέσεις. Πάει ο Άλμπα στην εκτέλεση. Τώρα ο Αργεντίνος με φάλτσο κεφαλιά από τον Κεϊτά. Ένα σουτ πάρα πολύ κακό από τον Οκόγιο. Έλεγα λοιπόν για τις μεταδόσεις μας ότι Αγγλία Premier League, Manchester City, Manchester United στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης. Νάπολη Τζένοα αργότερα στις 7 στο καμπιονάτο. Super League Αστέρας Ολυμπιακός από τα κανάλια της Nova. Το βράδυ Μίλαν Λάτσιο. Καλό αυτό στο καμπιονάτο, 10 παρατέταρτο και Paris Saint-Germain Μονακό στο Σαμπιονά στις 10 και αυτό από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Στο πλουσιότερο μπουκέτο αθλητικών καναλιών στην Κύπρο, αυτό της Cita Vision. Γκόμες, υποπίεση από τον Κεϊτά, αφήνει την μπάλα, out τελικά. Άρη, έχουμε ένδειξη για χρόνο, ένα λεπτό ή καθόλου. Τώρα θα δείξει ο κύριος Καμπούλης, τώρα σας μεταφέρουμε μόλις μάθουμε. Ωραία, ωραία. Έχουμε κάτι από τους πάγκους.
Εντάξει, υπάρχουν κάποια παράπονα από τον κύριο Μακρύδη. Λογικά θα πει και πολλά πράγματα στους ποδοσφαιριστές του σε σχέση με το παιχνίδι που κάνουν από το κέντρο. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτο γιατί δεν υπάρχει ηρεμία, λέει ο κύριος Μακρύδη στους παίχτες του. Αυτό ζητά και ακούγονται και πολλά κάλμα από τον πάγκο της Παθιακής ομάδας. Ζητά περισσότερη ηρεμία προκειμένου να μπορέσει να μεταφέρει σωστά μπάλες προς τα εμπρός. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Αυτό βλέπει ο κύριος Μακρύδης. Και συστήνει ηρεμία στους παίκτες του προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τις δικές τους φάσεις απέναντι στον Παναγόπουλο. Ένα σούτ από τον Ντιόγκο Ροσάδο, πάρα πολύ κακό και πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Γκοντίνα. Στο 45 είμαστε πλέον. Δεν ξέρω αν έχει πρόθεση ο κύριος Καπούλης να κρατήσει ένα επιπλέον λεπτό καθυστερήσεων. Δεν έχει δείξει τώρα πάντως μέχρι στιγμής και ίσως και να μην κρατήσει καθυστέρηση, και αυτό κάνει τώρα, σφυρίζει για τελευταία φορά.